Πάμε στον κύριο Βασίλη Πάλμα. Κύριε Πάλμα, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλή χρονιά και σε όλο τον κόσμο υγεία και πάντα επιτυχίες. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για σας, στο λόφο του Προεδρικού, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις του 2019, να ξεκινήσω έτσι με μια γενική τοποθέτηση. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις, κύριε Παυλίδη, και μεγάλα και τα θέματα και οι δυσκολίες, αντιλαμβάνεστε. Οι δυσκολίες και το πρώτο και πιο μεγάλο θέμα είναι να δημιουργηθούν καλές προϋποθέσεις και καλές συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό με πρώτη φιλοδοξία, ασφαλώς, πρώτη στη φιλοδοξία η συνολική επίλυση του εθνικού μας θέματος. Και ασφαλώς ό,τι αφορά τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης, είναι να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, ακόμα και καλύτερους ό,τι αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία καλών συνθήκων για την οικονομία του τόπου και ασφαλώς κατ' επέκταση να υποφεληθούν τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Και είναι και το μεγάλο και το τεράστιο ζήτημα και η μεγάλη πρόκληση των μεταρρυθμίσεων, που είναι ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση με μεγάλη αποφασιστικότητα έχει ξεκινήσει. Η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία είναι ενώπιον μας και θα ξεκινήσει η εφαρμογή της, είναι το Γενικό Σύστημα Υγείας, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι ό,τι αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι σημαντική μεγάλη τοποθέτηση ότι λέτε παρόλα αυτά θα εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Κοιτάξτε, πρέπει να φύγει το μήνυμα προς την κοινωνία ότι ασφαλώς και κάθε μεταρρύθμιση μπορεί να δημιουργεί και να φτιάχνει κάποιες καταστάσεις, αν θέλετε, σε εισαγωγικά αναστάτωσης από τις συνήθειες τις οποίες είχαμε μέχρι σήμερα, αλλά αν δεν προχωρήσουμε και αν δεν δείξουμε αποφασιστικότητα, τα γεγονότα και οι συνθήκες της εποχής θα μας ξεπεράσουν. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, και όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ό,τι αφορά τους Δήμους και τις κοινότητες. Σήμερα εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση που αφορά τον τουρισμό και έχουμε τον διορισμό του Υφυπουργού Τουρισμού στις 10 παρα 10 στο Προεδρικό Μέγαρο. Προηγουμένως δημιουργήσαμε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο είναι και αυτό μια μεγάλη πρόκληση για την οικονομία του τόπου. Και θα συνεχίσουμε, κύριε Παυλίδη, μέχρι το τέλος της ιδίας μας, όλα όσα κακώς έχοντα μπορούν να αλλάξουν, να αλλάξουν. Μάλιστα, δηλαδή εσείς ιεραρχείτε Γενικό Σχέδιο Υγείας, μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης, εξυγχρονισμός δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό πάει και έρχεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ο πρώτος στόχος του 2013, μετά την οικονομική κρίση. Και αν δεν τολμήσουμε να κάνουμε τομές και στη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτό να θεωρείται μορφή προς τους δημόσιους λειτουργούς, θεωρώ ότι υπάρχουν άξιοι και ικανότατοι και από τυπικής απόψεως αλλά και από ουσιαστικής απόψεως δημόσιοι λειτουργοί, όμως υπάρχουν και τα κακώς έχοντα. Τι να πω τώρα, να θυμίσω την κάφα ολκής που δημιουργήθηκε με το θέμα του χαλουμιού λόγω της γραφειοκρατίας και λόγω της παράληψης κάποιων λειτουργών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Άρα λοιπόν αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει σε δομές σε ό,τι αφορά... Πώς πείθετε ότι μπορούν να γίνουν τομές, να προχωρήσετε σε τομές γιατί το λέω αυτό, διότι πέρασαν σχεδόν ένα μισή μήνας από αυτή την πρωτοφανή κάφα για το χαλούμι και ακόμα δεν είδαμε ένα πόρισμα, δεν είδαμε κάποιον να παραιτηθεί, δεν είδαμε να αποδίδονται ευθύνες. Εξ όσο γνωρίζω είναι πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί και να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα. Τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από τον αρμόδιο υπουργό. Μάλιστα, έχετε ενδείξεις προς τα που στρέφεται, αν καταλογίζονται και σε ποιους ευθύνες. Δεν θα ήθελα τώρα να προκαταλάβω οτιδήποτε. Είναι καλύτερα να τοποθετηθεί ο καθήλυνα αρμόδιο. Μάλιστα, επειδή μας έχετε ανοίξει την όρεξη. Όχι για το χαλούμι, αλλά... Όχι για το χαλούμι, αλλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση αυτού του θέματος δημοσιογραφικός όρος. Αναμένουμε τις πρώτες μέρες του 2019 και τα αποτελέσματα της Exxon Mobil, κύριε Πάλμα, από τη γεώδεση στο τεμάχιο Δελφίνη, ή αυτό ενδέχεται να μετατεθεί μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης γεώδρησης στον δεύτερο στόχο, τον Γλαύκο. Κοιτάξτε, γύρω από αυτά τα θέματα θα πρέπει να είμαστε φιδωτοί, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι λέμε δημοσίως και πώς τοποθετούμαστε. Είναι καλύτερα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα να απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπουργό, άλλωστε είναι και
αυτό θέση της κυβέρνησης. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ σε αυτό το στάδιο που μιλούμε είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες και είμαστε αισιόδοξοι ότι την κατάλληλη ώρα, όταν και εφόσον θα μπορούμε να πούμε κάτι, θα είμαστε πολύ ξεκάθαροι στις τοποθετήσεις. Υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζει και ο κόσμος πότε περίπου θα πρέπει να αναμένει έτσι τα νέα από την ExxonMobil σε ό,τι αφορά την γεώτρησή της? Εσείς τι γνωρίζετε? Θεωρώ περίπου πως θα είναι περί τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα μάθουμε για την πρώτη γεώτρηση. Θα έχουμε κάποια πράγματα να πω. Μάλιστα. Πάμε στο Κυπριακό. Το ανέδειξε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα από το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του. Την ανάγκη να συμφωνηθούν, να συνδιαμορφωθούν όρια αναφοράς που θα επιτρέπουν την επανέναξη του διαλόγου για λύση του Κυπριακού προβλήματος. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα, και ρωτώ γιατί ακούμε καθημερινά τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν που μάλλον παραπέμπουν σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Ναι, είναι κεφαλαιόδες το ερώτημα το οποίο θέτεται, διότι από αυτό το ερώτημα και από τις απαντήσεις που θα δοθούν θα κριθεί κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε στους όρους αναφοράς και κατ' επέκταση από τη στιγμή που θα συμφωνήσουμε τους όρους αναφοράς να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της επανέναξης των συνομιλιών. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες, δεν θα πρέπει να τα παρουσιάζουμε τα ζητήματα έτσι ότι είναι όλα όμορφα και ωραία και είναι θέμα χρόνου η επανέναξη των συνομιλιών. Δεν φαίνεται να βιάζεται κάποιος όμως έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δεδομένα, κύριε Παυλίδη, τα οποία δημιουργούν, αν θέλετε, κάποιες αναστολές. Όχι σε ό,τι μας αφορά εμάς. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι ακόμη και αύριο, εάν συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να παρανοήσουμε κάποια πολιτικά δεδομένα τα οποία είναι ενώπιον μας και τα οποία δημιουργούν κάποιες αναστολές. Και αυτά αφορούν και τις εγκύτριες δυνάμεις, πρωτίστως τις εγκύτριες δυνάμεις, και κάποια προβλήματα τα οποία έχει και η Αγγλία σε ό,τι αφορά τον Brexit και διάφορα εσωτερικά της ζητήματα. Μα αυτή είναι η πραγματική λογική για τους οποίους δεν προχωρά ο διάλογος, δηλαδή οι εκκρεμότητες στη Βρετανία. Κοιτάξτε, και οι ενδεχόμενες επικείμενες δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματική λογική, γιατί ο πραγματικός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει έτσι, δεν είναι έτοιμες οι πλευρές να προχωρήσουν. Μα δεν μπορώ να αποκρύψω ότι υπάρχει μια δυσκολία και από τις πλευρές για να καταρτιστούν οι όροι αναφοράς. Αυτό είναι δεδομένο και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Αυτό είναι δεδομένο. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι περί τα τέλη του μηνός που θα έρθει ξανά στην Κύπρο η κυρία Λουτ, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς και με καλή προετοιμασία να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Αυτό που μας λέτε είναι σίγουρο, τέλος του Γενάρη θα επιστρέψει η κυρία Λουτ? Κατά προσέγγιση. Τουλάχιστον αυτό έχει λεχθεί όταν επισκέφθηκε την Κύπρο στο προηγούμενο στάδιο. Είναι σε εξέλιξη μια προεργασία, κύριε Πάλμα? Προετοιμάζεται η επόμενη της επίσκεψη κατά κάποιον τρόπο? Δηλαδή βρίσκονται έτσι σε ανοιχτή γραμμή ο πρόεδρος? Κοιτάξτε, όταν και εφόσον προκύψει κάτι και αισθανόμαστε την ανάγκη ότι θα πρέπει να συνομιλήσουμε μαζί της, ασφαλώς και μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Μάλιστα. Γίνονται τέτοιου είδους προεργασίες ή το λέτε σαν θέση αρχής? Και ως θέση αρχής αλλά και ως επί της ουσίας διεργασία και λειτουργία, όταν και εφόσον χρειαστεί να επικοινωνήσουμε το κάνουμε. Μάλιστα. Σήμερα είπατε θα διοριστεί ο κύριος Περδίος στη θέση του Υφυπουργού Τουρισμού. Ο διορισμός του προκάλεσε έτσι αναταράξεις και την παρέτηση από το μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού του Δημάρχου Παραλιμνίου. Με σοβαρές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος προχωρεί σε διορισμούς και τις προτεραιότητες που αναδεικνύει σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του για τα διάφορα μέτρα ανάπτυξης στους Δήμους της Κύπρου. Κοιτάξτε, ο κύριος Περδίος είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί από το δράση και το έργο το οποίο θα παράξει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι η πρόκληση μεγάλη, είναι γνώστης του αντικειμένου που αφορά αυτό το μεγάλο και τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στον τομέα αυτό και έχει πετύχει πράγματα.
και θα πρέπει να τον πιστώσουμε με τον κατάλληλο χρόνο για να μας αποδείξει και στην πράξη ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή και ότι ένας νέος άνθρωπος, 37-38 ετών, έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το όραμα του μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα θέματα του τουρισμού. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζει την άποψη του, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτή την επιλογή. Απ' την άλλη όμως, θα έλεγα πως είναι άδικες οι κατηγορίες οι οποίες εκτοξεύονται σε ό,τι αφορά την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για αυτό το θέμα και σε ό,τι αφορά ότι η περιοχή της Ελεύθερης Άμμοχος του είναι η αδικημένη περιοχή. Έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση η Προεδρία και αναλύει λεπτομέρεια πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί και πόσα λεφτά έχουν επενδυθεί στην λόγω περιοχή όλα αυτά τα χρόνια που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και όμως θα πρέπει να τονίσω και ένα θέμα αρχής, κύριε Παυλίδη, το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των υπουργών, που είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει το κριτήριο της γεωγραφικής κατανομής. Εάν και εφόσον τη δεδομένη στιγμή ή την κατάλληλη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από οποιαδήποτε επαρχία και είναι ο καταλληλότερος για να διορριστεί σε ένα αξίωμα τη δεδομένη στιγμή, αυτό θα πράξει. Δεν υπάρχει και πέρα δεν υπάρχει θέμα γεωγραφικής κατανομής. Και αν προσέξετε και δείτε προς ένα όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν είναι δύο Παφίτες, τρεις Λεμεσιανοί, πέντε Σκαλιώτες, τρεις Παραλιμνίτες. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει όμως γεωγραφική, γεωγραφική κομματική κατανομή, κύριε Πάλμα. Διότι επίγεται και οι διορισμοί στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών και εκεί πάντα γίνεται μια διαβούλευση με τα κόμματα. Έχει κομματική ταυτότητα ο κύριος Περδίος. Συγγνώμη. Έχει κομματική ταυτότητα ο κύριος Περδίος. Δεν γνωρίζω αν είναι μέλος του Δημοκρατικού Συνέδριου. Έχω την εντύπωση πως δεν. Ή του Δημοκρατικού Κόμματος για παράδειγμα. Διότι τώρα βλέπουμε έτσι ένα φλερτ. Εκείνο το οποίο μονάχα διαβεβαιώσω είναι ότι ο κύριος Σάλας Περδίος ήταν στους 100 που στήριξαν την υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση πως δεν είναι μέλος οποιοδήποτε κόμματος. Ναι, αλλά εντάξει, έχει προτίμηση στις προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παλμό, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή χρονιά σας εύχομαι.